Τελευταίο καιρό πολλές οι προσωποποιημένες ανησυχίες ειδικών παγκοσμίου φήμης για την οικονομία του πλανήτη. Ως για οικονομικό άρμαγεδό να μιλάνε. Η Κίνα ξεφορτώνει αμερικανικά ομόλογα και αγοράζει μεγάλες ποσότητες χρυσού. Αυτό το πλάνο που βλέπετε είχα σε πολλά ρεπορτάζ μου το τι ετοιμάζει η Ρωσία η Κίνα στα περί δολαρίου. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Ουάσιγκτον, η κατάρρευση της Αμερικανικής Τράπεζας Silicon Valley, η μεγαλύτερη τραπεζική κρίση από το 2008 έχει προκαλέσει αυξανόμενες ανησυχίες. Έχει κατάρρευση και ήδη έχουν πληγεί πολλές τραπεζικές μετοχές. Οι επενδυτέ εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο έκθεση σε κίνδυνο των αδυναμιών Αμερικανικού τραπεζικού συστήματο από την πολιτική υψηλών επιτοκίων για την καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού που ακολουθεί η κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα ΗΠΑ. FD. Εδώ έρχεται η Κίνα. Έντονη ανησυχία για κινήσεις της, οι οποίες μπορεί να απροειδεάζουν κάποιο οικονομικό αρμαγεδόνα ή και μια επικείμενη εισβολή στο νησιωτικό κράτος της Ταϊβάν, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί ως προέκταση της επικρατείας του, υπάρχουν έρευνες και της ιστορικότητας και όλων των πολιτικών ανακατατάξεων. Πληροφορίε θέλουν η Κίνα να αποποιείται. Αμερικανικά ομόλογα σε ταχύτητα του ρυθμού ενώ αντίστοιχα αγοράζει μεγάλε ποσότητε χρυσού, το είχα πει και η Ινδία κυρίω και άλλα σε ειδικά ρεπορτάζ. Οι οποίε ανέρχονται σχεδόν στου 100 τόνου μόνο του τελευταίου 4 μήνε, ενισχύοντα τα αποθεματικά τη Κίνα, τα οποία έφταναν στο τέλο του 22 στους 2.011 τόνους, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου 2023, τόσο μικρό διάστημα, έχουν ανέλθει στους 2.025 τόνους χρυσού. Να πάρουμε τα απεσιόδοξα σενάρια των ειδικών, ότι δεν θα υπάρχει ποτέ ξανά ο ίδιος οικονομικός κόσμος. Δεν θα υπάρχει κανένας ασφαλής παράδεισος από την οικονομική κατάρρευση που επίκειται ακόμη και στην πιο ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη. Μια και μιλήσαμε για την εισβολή σε Ταϊβάν, εντείνονται οι υποψίες για συμμετοχή στην καταστροφή ορισμένων από τα υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου του νησιωτικού έθνους, αυτή τη βδομάδα σε μια άλλη επίδειξη εσκεμμένης παρενόχλησης από την Κίνα. Σύμφωνα με το Fox News, που και εγώ και πολύ το ασπαζόμεθα για την αλήθεια του και είναι και αντίθετο με την κυβέρνηση του ΗΠΑ. Τονίζει ότι η διακοπή διαδικτύου του Ταϊβάν δεν αφορά μόνο του κατοίκου και του επισκέπτε του νησιού, αλλά αποκάλυψε επίση σημαντικέ επιπτώσει για την εθνική ασφάλεια τη Ταϊβάν. Δεν υπάρχουν αποδείξει βέβαια αν τα έκοψε εκείνα τα καλώδια των οπτικών ενών. Αλλά έγκυται το ερώτημα, εωρείται, Κατά πόσο οι Ηνωμένε Πολιτείε θα μπορούσαν να το σταματήσουν αυτό εγκέρο. Υπάρχουν και σενάρια το πώ θα το καταλάβει η Κίνα το νησί. Λένε για αμφίβια επίθεση που θα επιχειρούσε να ευνηδιάσει γρήγορα και αποτελεσματικά και το νησί και τους μάχους της Ταϊβάν. Προχθεσινό μου ρεπορτάζ αναφέρεται στο την είναι αποφασισμένη η Αμερική να χτυπήσει κινέζικα πλοία. Ο πρόεδρο Τζομπάιντεν είπε ότι θα στείλει στρατεύματα να αντιμετωπίσει την κινέζικη χερσαία εισβολή, η οποία πιθανότατα θα προκαλούσε αντιδράσει από άλλου περιφερειακού συμμάχου ΗΠΑ και θα είναι δύνατο να καταστήσει την επίθεση δαπανηρωτάτη θανατηφόρα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τίθενται και τα ερωτήματα. Εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική είναι ικανέ να εμπλακούν με την Κίνα. Σε μια παραδοσιακού τύπου επίθεση εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Διακριμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.